Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, είναι η Λίνα Μπεθάνη για να μας δώσει το στίγμα των πρώτων κινήσεων του Νίκου Ανδρουλάκη μετά την επανεκλογή του. Λίνα. Απόστολε, επανεκκίνηση και σύνθεση είναι οι δύο λέξεις που κυριαρχούν την επόμενη μέρα των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει ισχυροποιηθεί, καθώς η βάση του κόμματος τον εμπιστεύθηκε και του έδωσε για μία ακόμη φορά τα ηνία του κόμματος. Ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης έχει δεσμευτεί ότι θα αξιοποιήσει όλα τα στελέχη. Έχει ήδη μιλήσει, δίνοντας το στίγμα του, ότι θα κάνει ένα μικρό ευέλικτο σχήμα για να παίρνει καθημερινά τις αποφάσεις. Επίσης, ακούγεται ότι επώνυμο στέλχος του κόμματος θα αναλάβει τον πολιτικό σχεδιασμό για να γίνει αυτή η σύνθεση που είναι το ζητούμενο των διαφορετικών σκέψεων, ρευμάτων, των τάσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Επίσης, δέχεται εισηγήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης να κάνει την σκιώδη κυβέρνηση. Όχι μόνο για να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση, αλλά και για αντιπροτάσεις. Όλα αυτά λοιπόν θα δούμε πώς θα δρομολογηθούν και έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιες επιλογές θα γίνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, ποιοι θα οριστούν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και υπεύθυνοι των τομέων του κόμματος. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε τις αποφάσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος είναι διπλός, να ασκηθεί υπεύθυνη ισχυρή αντιπολίτευση, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά να παρουσιαστεί και εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Σε ευχαριστώ πολύ, Λίνα.